Φίλοι μου, γεια σας. Axel Korn εδώ και στα χέρια μου κρατάω ένα Saiga 410. Λιόκανο. Δεν είναι ραβδοδότη φέκιο και ούτε ΑΚ74, το οποίο του μοιάζει αρκετά. Το συγκεκριμένο όπλο έχει έρθει στη χώρα μας στις αρχές του 2000, όπου πραγματικά γίνει ανάρπαστο, γιατί είναι το καλύτερο ημιαυτόματο 36 στην ελληνική και μάλλον και στην παγκόσμια αγορά. Κατασκευή όλο σίδερο, εκτός από τα αξεσόρ που έχουμε πάνω, που είναι ζένιτκο και είναι αλουμίνιο. Για κόστος δεν θα μιλήσω, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, όπως ξέρετε, το Saiga είναι Magnum. Έχει μια γεμιστήρα Magnum, δηλαδή τα φυσίγκια του είναι 3 ιντσών. Δεν παίρνει 2,5 ίντσες. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά. Εδώ βλέπουμε ένα γεμιστήρα Magnum και εδώ ένα γεμιστήρα 2,5 ίντσες. Η διαφορά είναι εμφανής, πιστεύω. Λοιπόν, αρχικά πάμε να δούμε αν δουλεύει το Saiga με τα φυσίγκια. Τα φυσίγκια είναι μια μεγάλη ιστορία, πονεμένη για τη χώρα μας, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι ποιοτικά. Για να δούμε πώς θα δουλεύουν αυτά τα ποιοτικά φυσίγκια εδώ αρχικά. Δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Λοιπόν, το πρόβλημα που είναι, άμα βάλω αυτή τη γεμιστήρα, δεν θα κουμπώσει πρώτον. Δεύτερον, το φυσίγκιο δεν θα μπει μέσα. Θα περάσει το θάλαμο και θα μπλοκάρει. Όλα αυτά γίνονται αν δεν είσαι ο Axel Korn. Λοιπόν, αγκιστρώνουμε το κλίστρο. Ώρα να κάνουμε τα μαγικά μας, τι λέτε. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, βλέπετε, κούμποσε. Για κοιτάξτε. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Άριστο. Για να δούμε από θέμα λειτουργίας. Πάμε. Ο Axel Korn σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές.